Να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΟΜΕΝ για την τιμητική πρόσκληση και να ξεκινήσουμε λίγο την ιστορική αυτή αναδρομή στην πανδημία, η οποία πλέον έχει φύγει ο όρος αυτός πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, όπως ξέρουμε όλοι. Η έξαρση λοιπόν ξεκίνησε από τη Γουχάν τον Νοέμβριο του 19, όχι τον Δεκέμβριο του 19. Τον Νοέμβριο εμφανιστήκαν τα πρώτα στην ουσία περιστατικά πνευμονίας που δεν ξέραν ακριβώς πώς να τα ταυτοποιήσουν και μετά από πολλά δείγματα ασθενών με πνευμονία, αυτό το οποίο βρήκανε είναι ότι είναι ένας νέος κορονοϊός. Το οποίο αυτό στην ουσία έγινε στις 28 Δεκεμβρίου του 2019 και απομονώθηκε ο κορονοϊός αυτός στις 7 Ιανουαρίου του 2020. Και στις 10 Ιανουαρίου του 2020 έγινε γνωστό στο ευρύ κοινό και το γονιδίωμα του ιού. Όπως βλέπετε λοιπόν, ο ιός αυτός στην ουσία έχει το λιπηδικό του περίβλημα, το οποίο έχουν όλοι οι κορονοϊοί. Έχει οπωσδήποτε το γενετικό του υλικό μαζί με την πρωτεΐνη N. Είναι η πρωτεΐνη S, η οποία είναι αυτή η γνωστή πρωτεΐνη με την οποία ο ιός στην ουσία προσκολάται στα κύτταρα του ξενιστή του και κάνει αυτή την και μπαίνει μέσα στον ξενιστή. Τώρα, οι κορονοϊοί γενικώς είναι μια μεγάλη οικογένεια ιών, όπου έχουν το μεγαλύτερο RNA σε σχέση με όλους τους ιούς. Είναι οι ιοί οι οποίοι υπάρχουν και στους ανθρώπους, αλλά και στα θηλαστικά, στα ζώα και στα πτηνά. Και αυτούς που έχουμε ακούσει εμείς και στο παρελθόν ήταν ο SARS-CoV-1, ο οποίος ήταν το 2002 με 2004, έκανε μία επιδημία στην Κίνα. Ήταν ο MERS-CoV, ο οποίος έκανε αυτό το αναπνευστικό σύνδρομο της Μέσης Ανατολής. Και τελικά έχουμε και το SARS-CoV-2, ο οποίος είναι ο κορονοϊός που μας έχει απασχολήσει πολύ τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά την έρξαση λοιπόν της λίμωξης αυτής, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αποφασίζει να κηρύξει την έξαρσή του ως ένα γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος στις 30 Ιανουαρίου του 2020 και το ορίζει ως πανδημία στις 11 Μαρτίου του 2020. Εδώ λοιπόν είναι ένα χρονολόγιο, θα λέγαμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει από εδώ είναι ότι έχουμε τον πρώτο θάνατο στην ουσία που ανακοινώνεται στην Κίνα, 11 Απριλίου του 2020. Αρχίζουν και φαίνονται περισσότερα κρούσματα σε διάφορες περιοχές της Ασίας. 21 πρώτου εμφανίζεται το πρώτο κρούσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 30 πρώτου αρχίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πια να το θέτει ως ένα σοβαρό πρόβλημα, ότι αποτελεί δηλαδή μια έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας. Και από εκεί και πέρα, στην Ευρώπη, στην υπηρετική Ευρώπη, εμφανίζεται στο Φεβρουάριο του 2020, 15 Δευτέρου του 2020, στη Γαλλία. 26 Δευτέρου έχουμε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα και σιγά σιγά βέβαια εξαπλώνεται ο ιός, 11 Τρίτου ονομάζεται πανδημία και ο πρώτος θάνατος στην Ελλάδα ήταν το 12 Τρίτου του 2020. Αυτός λοιπόν είναι ο ιός μας. Τη μετάδοση τώρα και το κύκλο ζωής του ιού, όσον αφορά τη μετάδοση, γνωρίζουμε πια ότι έχουμε κυρίως τα σταγονίδια. Στην αρχή της πανδημίας, αυτό το οποίο είχαν πει είναι ότι ενδεχομένως να μεταδίδεται και μέσα από τις επιφάνειες. Τελικά έχει αποδειχθεί αυτό και τότε θυμόσαστε όλοι ότι είχαμε μπει σε μια διαδικασία να απολυμμένουμε σακούλες, επιφάνειες, τρόφιμα, τα πάντα όλα. Τελικά φάνηκε ότι αυτό δεν χρειάζεται. Επομένως, ο ιός στην ουσία μεταδίδεται με την επαφή, με τα σταγονίδια, σε κοντινή απόσταση. Έτσι πρέπει να βρισκόμαστε. Ξέρουμε πώς μπαίνει πια μέσα στα κύτταρα, πώς εισχωρεί δηλαδή στον οργανισμό, μέσω της σύνδεσης με το μετατρεπτικό ένζημα αγκιοτεσίνης 2, το γνωρίζουμε καλά αυτό, και προς προχωράει στην ουσία η παθογένεια του ιού. Όπως γνωρίζουμε, καταστρέφει τα κύτταρα στο αναπνευστικό σύστημα, αλλά όμως έχει και αυτό που λέμε την έκρηση αυτή των κυτοκινών, η οποία μπορεί να κάνει αυτό την καταιγίδα κυτοκινών και τελικά να προκαλέσει βλάβη, προκαλώντας την σύψη. Και όπως βλέπουμε,
ο ιός πολύ σύντομα, εκεί που ήταν ένα αναπνευστικό σύνδρομο, μια νόσος του αναπνευστικού, πολύ σύντομα άρχισαμε να συζητάμε για μία νόσος στην ουσία του ενδοθυλίου. Με άμεση προσβολή του ενδοθυλίου ενδεχομένως, αλλά και με έμεση προσβολή μέσω αυτής της καταιγίδας των κυτοκινών. Και έτσι είχαμε όλα αυτά τα συμβάματα που όλοι γνωρίζουμε, τις εμβολές, τα καρδιαγγειακά συμβάματα, τα οποία είναι και αυτά που επιδεινώνουν στην ουσία τον ασθενή και αυτά τα οποία οδηγούν και στο θάνατο του ασθενούς. Άρα έχουμε τα συνήθη συμπτώματα και έχουμε και τα πιο σοβαρά συμπτώματα που αφορούν τους ασθενείς που καταλήγουν συνήθως στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Νομίζω τα γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά. Με την έξαρση λοιπόν αυτής της πανδημίας, που ήταν κάτι πρωτόγνωρο θεωρώ για όλους μας, αυτό που βιώσαμε, υπήρχαν κάποιες προκλήσεις. Από τις πρώτες προκλήσεις ήταν τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, η οποία ήταν κάτι που στη σημερινή μας κοινωνία δεν είχε ξαναεμφανιστεί. Άρα λοιπόν οι χώρες όλες, οι περισσότερες μάλλον προσπαθήσανε στην ουσία να μετριάσουν να ακολουθήσουν στρατηγικές μετριασμού, δηλαδή όχι να κάνουν αυτό που λέμε zero COVID. Zero COVID στην ουσία ποιος έκανε, κυρίως η Κίνα, όπου προσπάθησε να κάνει κατάρχηση τελείως, να μην υπάρξει καμία επαφή, με πάρα πολύ αυστηρά lockdown, με παρεμβάσεις της αστυνομίας, αν θυμόσαστε σκηνές διάφορες, να θανατώνουν τα ζώα τους, να κάνουν διάφορα πράγματα. Οι περισσότερες χώρες λοιπόν ακολούθησαν τις στρατηγικές μετριασμού, δηλαδή να προσπαθήσουν λίγο να μειώσουν την επίπτωση του ιού στην κοινωνία, να μειώσουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τη μετάδοση, με lockdown ενδεχομένως, αλλά χωρίς να είναι τόσο πολύ αυστηρά, δηλαδή να αφήσουν τον ιό να κυκλοφορεί, αλλά να μην φτάνει σε τέτοια επίπεδα όπου θα βαραίνει το σύστημα υγείας. Αυτό λοιπόν το ακολουθήσανε οι περισσότερες χώρες. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες χώρες που θα δούμε και παρακάτω, όπως η Σουηδία που προσπάθησε να κάνει την ανοσία της αγέλης και άφησε ανεξέλεγκτα. Τελικά όμως και εκείνη, μετά από την αποτυχία που είχε στην αρχή το σύστημά της, αποφάσισε και εκείνη να ακολουθήσει την στρατηγική μετριασμού και δεν ξέρω αν εδώ φαίνεται. Άρα λοιπόν τι θέλουμε, να μειώσουμε λίγο τη μετάδοση μέχρι να μπορέσει το σύστημα υγείας να μπορεί να ανταπεξέλθει, να είμαστε λίγο πιο προετοιμασμένοι στο να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την καινούρια κατάσταση. Έτσι λοιπόν βγήκε πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία στο διαδίκτυο κυρίως και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παντού, παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, με σήματα τα οποία αφορούσαν κυρίως τους κανόνες αποστασιοποίησης. Αφορούσαν δηλαδή αυτό που λέμε τα μέτρα προστασίας, το πλύσιμο των χεριών και την απόσταση. Να πούμε τότε ότι, αν θυμόσαστε καλά, την πρώτη φάση της πανδημίας που όλοι είχαμε φοβηθεί, όλα αυτά τα είδη που χρησιμοποιούσαμε σαν προληπτικά μέσα, οι μάσκες ας πούμε, οι τιμές τους είχαν εκτοξευθεί. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τις βρεις, σιγά σιγά αυτό όμως αποκαταστάθηκε. Δεν προχωράει. Τώρα προχωράει. Και υπήρχαν βέβαια και διάφορα τέτοια διαφημιστικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, τι πρέπει να κάνεις όταν έχεις τα συμπτώματα, πότε πρέπει να απευθυνθείς, πώς πρέπει να αποφύγεις την ουσία τις επαφές, να πλένεις τα χέρια σου, να χρησιμοποιείς και όλα αυτά. Ξεκίνησε λοιπόν, ας αναφερθούμε λίγο στην Ελλάδα, όπου είχαμε το πρώτο lockdown για 2 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι τότε μας είχαν εκθιάσει όλοι, νομίζω, ότι τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά, εκείνο το πρώτο διάστημα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό, θα δούμε και παρακάτω λίγο, μας βοήθησε μάλλον και η Ιταλία, κατά την ταπεινή προσωπική μου γνώμη. Είχαμε ένα πολύ κακό παράδειγμα,
δίπλα μας, με πάρα πολύ μεγάλο βομβαρδισμό ειδήσεων, κακών ειδήσεων από την Ιταλία, και νομίζω ότι όλοι φοβηθήκαμε πάρα πολύ και υπακούσαμε πάρα πολύ στα μέτρα. Υπήρχε μια καθημερινή λοιπόν ενημέρωση, όπως θυμόσαστε από την τηλεόραση, με επιστήμονα υγείας, οπότε αυτό έδινε ένα κουράγιο στον κόσμο. Αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα, θα λέγαμε, σχετικά γρήγορα, εν πάση περιπτώσει, μετά το lockdown μπήκαν και λίγο η τηλεργασία, η τηλεκπαίδευση άργησε λίγο. Τα μέτρα τοπικού χαρακτήρα, δηλαδή όλα αυτά που αφορούσαν το lockdown, ήταν λίγο πιο αυστηρά σε περιοχές οι οποίες είχαν πολύ αυξημένα κρούσματα. Και έτσι λοιπόν φάνηκε ότι στην αρχή η Ελλάδα τουλάχιστον, όπως βλέπετε, δηλαδή πήρε μέτρα πολύ άμεσα. Όπως βλέπετε, δηλαδή, ας πούμε, ακόμη και τις μέρες, το πόσες μέρες δηλαδή μετά από την πρώτη εμφάνιση ενός κρούσματος στην Ελλάδα, βλέπετε, είναι 0 ημέρες, που αμέσως κινητοποιηθήκανε όλοι, συζητήσανε με τους ειδικούς, λάβανε υπόψη τους τη γνώμη των ειδικών, και έτσι λοιπόν είχαμε μια πρώτη επιτυχία της Ελλάδος, τουλάχιστον, ας πούμε, για εκείνους τους 2 μήνες. Τα διαγνωστικά τεστ τα οποία αναπτυχθήκανε, είχαμε πρώτα την PCR, το μοριακό τεστ, μετά είχαμε τα αντισώματα και τελευταία ήταν το αντιγονικό τεστ για το απλό rapid, γύρω στο Μάιο του 2020. Φάρμακα δοκιμάστηκαν πάρα πολλά, όπως γνωρίζετε, αγωγές τις οποίες στην αρχή τις χρησιμοποιήσανε, πιστεύοντας, γιατί δεν γνωρίζαμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτόν τον ιό, η αλήθεια είναι αυτή. Χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή και αντιϊκά φάρμακα, ακόμη και το αντιϊκό της γρήπης, όπως θυμάσαστε, με τη χλωροκίνη, με την ιβερμεκτίνη, διάφορα, εν πάση περιπτώσει. Είχαν γίνει και κάτι διάφορα παρατράγουδα με τον Τραμπ, ο οποίος είχε πει για, δεν θυμάμαι γιατί, γιατί λέω. Λοιπόν, διάφορα τέτοια ευτράπελα είχαν συμβεί. Εν μέρη μέσα στην λογική, ας το πούμε, παράνοια της εποχής εκείνης. Εν πάση περιπτώσει, γνωρίζετε όλοι ότι πλέον υπάρχουν πιο τεκμηριωμένες κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά τη θεραπεία, που δεν νομίζω ότι είναι αυτής της ομιλίας το θέμα, αλλά έχουμε επίσημες οδηγίες και από τον ΕΟΔΗ, έχουμε επίσημα φάρμακα τα οποία πλέον χορηγούμε, επίσημες στρατηγικές δηλαδή θεραπείας του ιού, που καλό είναι να ακολουθούνται. Όσον αφορά μια άλλη πρόκληση την οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ήταν το πότε θα μπορέσουμε και τι εμβόλια θα μπορέσουμε να δώσουμε στους ανθρώπους, έτσι ώστε τουλάχιστον να προλάβουμε αυτή την νόσο. Αυτό, πάντοτε η πρόληψη πλέον στην ιατρική, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Τι είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε? Είχαμε να αντιμετωπίσουμε το τι είδους εμβόλιο θα μπορέσουμε να κατασκευάσουμε, πόση ανοσία θα έχει αυτό το εμβόλιο. Δεν γνωρίζαμε πόσο καιρό οι άνθρωποι θα μπορούσαν να είναι ανοσοποιημένοι, έτσι ώστε πόσες δόσεις θα πρέπει να δώσουμε. Ποιο θα είναι το κατάλληλο μοντέλο, αν θέλετε, θηλαστικού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο. Τι διαφορές θα είχε στην ανοσιακή απάντηση το εμβόλιο όσον αφορά τις ηλικίες. Οι μελέτες οι οποίες έπρεπε να γίνουν, έπρεπε να τρέξουν, οι εγκρίσεις που έπρεπε να πάρθουν, όλα όμως κυλήσανε πολύ πιο γρήγορα και ενδεχομένως παρακαμφθήκαν και κάποιες καταστάσεις που συνήθως ακολουθούνται λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε πάρα πολύ καιρό κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας. Είχε όλες αυτές τις επιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία, είχαμε τα εμβόλια, τα mRNA, όπως γνωρίζετε, τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν μια πρωτεΐνη του ιού στην ουσία για να κάνουν την ανοσοποίηση, τα εμβόλια τα οποία χρησιμοποιούν άλλους ιούς που φέρουν μέσα το γονιδίωμα του ιού, και έχουμε βέβαια και τους εξασθενημένους, τα εμβόλια εξασθενημένων ιών που θα δούμε παρακάτω. Εμβόλια λοιπόν σε όλο τον κόσμο, τι έχει χρησιμοποιηθεί. Και έτσι βλέπετε εδώ μια τεράστια λίστα εμβολίων. Πραγματικά την είδα και σάστησα. Δεν το ήξερα ότι υπάρχουν τόσα
εμβόλια που έχουν εγκριθεί. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε τα 4 πρώτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε κυρίως τα mRNA. Έτσι. Οπότε, πάντως, ακόμη βλέπετε ότι και το 2022 έχουν εγκριθεί εμβόλια για τον κορονοϊό. Εμείς στην Ελλάδα είχαμε την επιχείρηση Ελευθερία, που θα πω ότι για μένα τουλάχιστον εγώ την εξέλαβα λίγο ότι ήταν μια οργανωμένη εκστρατεία, θα έλεγα, εμβολιασμού, που για την εποχή εκείνη ήταν λίγο εντυπωσιακή, το ότι στην Ελλάδα μπορούσαμε να έχουμε τα μηνύματά μας, πότε θα κάνεις τη δόση σου, ψηφιακά το πιστοποιητικό μας και όλα αυτά. Ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον τα είχα ξαναβιώσει στην Ελλάδα. 4 πρώτου του 21 λοιπόν ο πρώτος εμβολιασμός στην Ελλάδα και βλέπετε εδώ τα ποσοστά τα οποία έχουμε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους αυτή τη στιγμή που μιλάμε και βλέπετε ότι στο 80% έχουμε ακόμη 11% ανθρώπους ανεμβολίαστους. Ενδεχομένως έχουν νοσήσει, ενδεχομένως έχουν κάποια ανοσία από εκεί. Όμως αυτοί οι ασθενείς που πεθαίνουν, γιατί ακόμη πεθαίνουν ασθενείς από τον COVID στα νοσοκομεία, όπως θα δούμε παρακάτω στην έκθεση του ΕΟΔΗ, αυτοί οι ασθενείς που πεθαίνουν αυτή τη στιγμή είναι κατά κανόνα ηλικιωμένοι μέσα στις μονάδες. Και εδώ βλέπετε ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη δεν είμαστε πολύ κακά στον εμβολιασμό μας. Τραγικά θα έλεγα είναι η Βουλγαρία, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι υπάρχει ένα τέτοιο ποσοστό, 36% και 29% η υγειονομική. Θεωρώ ότι αυτά είναι τραγικά, δεν ξέρω τι γίνεται στη Βουλγαρία πραγματικά και πώς επιβιώνουν και τι έχουν κάνει. Μία άλλη πρόκληση την οποία στην ουσία είχαμε να αντιμετωπίσουμε είναι οι μεταλλάξεις του ιού. Ο ιός όσο εξαπλώνεται και όσο μεταδίδεται, μεταλλάσσεται. Έτσι λοιπόν είχαμε την πρώτη μετάλλαξη, την Α, που εμφανίστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο του Σεπτέμβριο του 20. Ήταν πιο θανατηφόρα, θεωρήθηκε, από το αρχικό στέλεχος. Μετά είχαμε τη Β, στη Νότια Αφρική. Τη Γάμα, η οποία την είχαμε στη Βραζιλία το Νοέμβριο του 20, δεν μας απασχόλησε πολύ. Η Δέλτα ήταν και αυτή μία μετάλλαξη που μας απασχόλησε αρκετά. Την άνοιξη του 2021 ξεκίνησε από την Ινδία. Βλέπετε ότι ξεκινούσαν στην ουσία από χώρες στις οποίες ο εμβολιασμός δεν είχε προχωρήσει τόσο πολύ και δεν είχε προχωρήσει και με mRNA εμβόλια τόσο πολύ. Έτσι λοιπόν κάποιες μελέτες δείξανε ότι αυτή προκάλεψε περισσότερο σοβαρή ασθένεια οπωσδήποτε σε μη εμβολιασμένα άτομα. Και τελικά έχουμε την Όμικρον, η οποία συνεχίζει και τώρα με όλες τις παραλλαγές της. Αναγνωρίστηκε στα τέλη του Νοέμβρη του 2021. Ξεκίνησε και αυτή από την Αφρική και ξεπέρασε τη Δέλτα ως κυρίαρχη παραλλαγή μέσα σε ένα μήνα περίπου. Και αυτό που φάνηκε είναι ότι πολλές φορές δεν μπορούσαμε να την διαγνώσουμε μέσα από τα τεστ τα οποία είχαμε. Όσον αφορά λοιπόν τις προκλήσεις, περίπου ήταν αυτές. Είναι και άλλη μια πρόκληση, έτσι που εγώ τουλάχιστον αναφέρω και ως επίπτωση, ήταν αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας που αναπτυχθήκανε. Και αυτό είχαμε στην ουσία, ήταν μια πρόκληση για την ιατρική κοινότητα, το πώς θα τις αντιμετωπίσει. Θεωρώ ότι στο σύνολο, στην πλειονότητά τους, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ οι υγειονομικοί, σταθήκανε σωστά όσον αφορά αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Δυστυχώς υπήρχαν και κάποιοι υγειονομικοί οι οποίοι δεν μας βοηθήσανε. Και αυτό άρα δεν μπορούμε να ρίξουμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα θεωρώ ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε το φταίξιμο στους ανθρώπους οι οποίοι πιστέψανε πολλές θεωρίες συνωμοσίας και ταχθήκαν υπέρ αυτών, γιατί υπήρχαν και υγειονομικοί που τους βοηθήσαν και τους πρόξαν προς τα εκεί. Δυστυχώς. Οι επιπτώσεις λοιπόν πρώτα απ' όλα έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις όσον αφορά την ασθένεια των ατόμων, δηλαδή που έχουν ασθενήσει, έχουν περάσει την ασθένεια και ενδεχομένως έχουν μπει και σε μια long COVID, όπως θα δούμε παρακάτω τι είναι αυτό, μας το πει πολύ ωραία ο κύριος Κανελόπουλος. Άρα λοιπόν η πρώτη μας επίπτωση έχει να κάνει με τους ασθενείς και με τις απώλειες ζώων. Έχουμε γύρω στα 7 εκατομμύρια θανάτους από αυτή την πανδημία τελικά και ακόμη συνεχίζονται.
Εδώ βλέπετε στην ουσία τις καμπύλες πώς έχουν να κάνουν από την έναρξη στην ουσία με τους διασυλλομένους, με τις εισαγωγές στη ΜΕΘ και με τους νεκρούς. Έτσι, η μαύρη γραμμή είναι η νεκρή, βλέπετε τα κύματα πότε εμφανιζόταν περίπου και βλέπετε ότι ακόμη στην ουσία δεν έχουμε μηδενίσει, έτσι, παρόλο που έχει λήξει η πανδημία. Οι νέες εισαγωγές γενικώς στα νοσοκομεία, αυτές είναι με την μπλε καμπύλη, όπως βλέπετε, και έχουμε τις αντίστοιχες εξάρσεις ανάλογα και με την εμφάνιση των μεταλλάξεων. Ηλικιακή κατανομή των κρουσμάτων. Βλέπετε εδώ ότι αυτοί που είναι άνω των 80 αρχίζουν και ανεβαίνουν οι καμπύλες προς το τέλος εμάς, ενώ στην αρχή ήταν χαμηλά. Προστατέψαμε τους ηλικιωμένους μας στην αρχή της πανδημίας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, οι οποίες δεν δώσανε την ίδια σημασία. Εμείς η αλήθεια είναι ότι τους προστατεύσαμε, τους εμβολιάσαμε πρώτους-πρώτους, τους κρατήσαμε σε απόσταση, αφήσαμε τα σχολεία μας περισσότερο κλειστά για να μην έρχονται σε επαφή με παππούδες, γιαγιάδες, τα παιδιά και να μεταδίδουν τον ιό. Όμως φαίνεται ότι τώρα αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει ανεμβολιαστοί, αυτοί οι οποίοι δεν έχουν έρθει σε επαφή, βλέπετε ότι η καμπύλη των ηλικιωμένων αρχίζει και αυξάνεται όσον αφορά την εμφάνισή της. Και όσον αφορά την υπερβάλλουσα θνησιμότητα, να πούμε ότι τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει το ποσοστό στην ουσία το οποίο έχουμε σε πρόσθετους θανάτους σε ένα μήνα σε σχέση με την περίοδο του 2016 με 2019. Βλέπετε λοιπόν ότι ήταν συγκεκριμένες περιόδους στην Ελλάδα, είναι η μπλε γραμμή. Στην αρχή δεν ήμασταν τόσο πολύ, συνέχεια εμφανίστηκε και κυρίως βλέπετε εκεί το Νοέμβριο του 20 που κάνει το πικ. Η Ιταλία ήταν λοιπόν αυτή η οποία μας έσωσε, γι' αυτό την έχω βάλει αυτή τη διαφάνεια. Για μένα είμαι σίγουρη, είμαι πεπισμένη ότι αν ο ιός είχε ξεκινήσει σε μας πριν την Ιταλία, δεν θα ήμασταν τόσο καλά. Οπότε νομίζω ότι ήταν ένα παράδειγμα προς αποφυγή, πολύ κοντά μας, με τραγικές εικόνες, το οποίο μας έκανε όλους και την κυβέρνηση και τους επιστήμονες υγείας και τους πολίτες να συνταχθούμε υπέρ της πλήρους απομόνωσης και έτσι να μειώσουμε κατά κάποιο τρόπο και να προλάβουμε λίγο τις εξελίξεις της πανδημίας. Το περιβάλλον ήταν το μόνο που δεν υπέφερε. Βελτιώθηκαν πάρα πολλά. Όχι, δεν συμφωνείς. Θα μου πεις μετά. Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι ο αέρας καθάρισε, το νερό καθάρισε, τα ζωάκια βγήκανε παραέξω και άρχισαν να καταλαμβάνουν τις πόλεις μας, όπως βλέπετε εδώ. Ήτανε σκηνές τις οποίες βλέπαμε και δεν τις πιστεύαμε, με ζώα, άγρια ζώα της άγριας φύσης, να βρίσκονται σε απομονωμένα, σε πάρκινγκ εστιατορίων που δεν λειτουργούσαν. Εικόνες λοιπόν οι οποίες ήταν φοβερές. Να περάσουμε λίγο σε ένα άλλο κομμάτι, το οποίο η αλήθεια είναι ότι εμφανίστηκε πάρα πολύ μέσα στην πανδημία, αυτό που λέμε ageism. Είναι δηλαδή το πώς διαχειρίστηκαν οι χώρες τους ηλικιωμένους. Να πω λοιπόν ότι θεωρώ ότι ήμασταν από τις λίγες χώρες που βάλαμε μπροστά τους ηλικιωμένους μας και τους βάλαμε στην ουσία, τους προστατεύσαμε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με την απομόνωση, δεν τους αφήσαμε απ' έξω. Τους προστατεύσαμε πραγματικά. Υπήρχαν χώρες, βλέπετε, σαφέστατα το τριάτς και η διαλογή την κάνουν οι παθολόγοι και την κάναμε και πριν την πανδημία στα νοσοκομεία. Έτσι, όμως, πάντοτε υπάρχει αυτή η διάθεση του να προστατεύσεις τον ηλικιωμένο στην Ελλάδα. Τον έχουμε λίγο στα μάτια μας περισσότερο, τον αγαπάμε ίσως περισσότερο, δεν ξέρω, τον θεωρούμε πιο χρήσιμο, μπορεί. Πάντως, σε πολλές χώρες μπήκε αυτό που λέμε καθοριστικό αποκλεισμού η ηλικία. Ήτανε δηλαδή, όπως βλέπετε, και στην Ιταλία, αλλά και στην Ισπανία, άνω των 80 δεν μπαίνει στη μονάδα. Από 70 μέχρι 80 κάνεις το φρέλτη και βλέπεις πόση ευπάθεια έχει αυτός ο ηλικιωμένος και αν θα τον βάλεις στην ομάδα, στην μονάδα. Και υπήρχαν βέβαια και διάφορες εκφράσεις, όπως βλέπετε, the old ones spoil the statistics, δηλαδή
κάποιες εκφράσεις οι οποίες ήταν περιφρόνησης, στην ουσία, κατά κάποιο τρόπο, των ηλικιωμένων, σε αντίθεση με εμάς. Και η Σουηδία, η οποία προσπάθησε να κάνει αυτή την ανοσία της Αγέλης, πραγματικά απέτυχε, γιατί τελικά φάνηκε ότι το 90% των θανάτων της στην πρώτη περίοδο ήταν ασθενείς 70 και πάνω. Άρα, λοιπόν, ήταν ένα κακό παράδειγμα στην πρώτη φάση η Σουηδία. Όσον αφορά το ρατσισμό, και αυτός αναπτύχθηκε προς τους πολίτες της Κίνας, κυρίως προς τους έγχρωμους πολίτες, οι οποίοι πραγματικά είχαν να αντιμετωπίσουν ακόμη και σκηνές βίας στην αρχή. Νομίζω ότι και εμείς, όπου βλέπαμε Κινέζο εκείνη την περίοδο, είτε στο νοσοκομείο, είτε στο... κάπως έτσι λίγο μας ερχότανε. Λοιπόν, επομένως... άθελα, ενδεχομένως δεν ξέρω, έτσι ή εθελημένα, γιατί υπήρχαν και κάποιες εκφράσεις, αν θυμόσαστε τότε, από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που είχε πει ότι είναι ένας κινέζικος ιός αυτός. Έτσι, οπότε, στην ουσία ταυτίστηκε η πανδημία με την Κίνα και είχε όλες αυτές τις συνέπειες. Και ένα άλλο που έδειξε στην ουσία την ρατσιστική μας διάθεση, να το πούμε, των αναπτυγμένων χωρών και των δυτικών πολιτισμών, ήταν ότι δεν έγινε σωστή κατανομή των εμβολίων. Δηλαδή, θα μπορούσαμε, αντί να έχουμε εμείς τις τριπλές δόσεις, να έχουμε περισσότερο εμβολιά στην Αφρική. Ούτως ή άλλως αυτό γύρισε τούμπα σε εμάς. Δηλαδή, όλες αυτές οι μεταλλάξεις οι οποίες αναπτύχθηκαν ήταν γιατί ο ιός συνέχιζε να κυκλοφορεί σε πληθυσμούς οι οποίοι δεν ήταν σωστά εμβολιασμένοι. Άρα αυτό γύρναγε πάλι πίσω σε εμάς. Ένα άλλο το οποίο αναπτύχθηκε πάρα πολύ ήταν η ενδοοικογενειακή βία. Και κυρίως οι γυναίκες βίωσαν αυτό. Γιατί κλείστηκαν οι άνθρωποι μέσα στα σπίτια, δεν είχαν τη δυνατότητα να ζητήσουν εύκολα βοήθεια, μειώθηκαν τα εισοδήματα, υπήρχε αυτή όλη η ανασφάλεια, η φοβία για το θάνατο, για την ασθένεια. Όλα αυτά λοιπόν οδήγησαν στην έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας. Και όπως βλέπετε εδώ, αυτή είναι μία μελέτη η οποία έγινε όσον αφορά την έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα τότε. Φάνηκε λοιπόν ότι όντως υπήρχαν πολύ περισσότερα κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας. Για τα Ιόνια νησιά μιλάει η μελέτη εδώ, ότι ήταν περισσότεροι από εκεί, κυρίως άντρες. Η κακοποίηση, ας το πούμε, και τα θύματα κυρίως γυναίκες. Και εδώ είναι ένα ερωτηματολόγιο που δόθηκε στην ουσία στην Ευρώπη και όντως οι Έλληνες πιστεύουν στην πλειοψηφία τους ότι όντως εκείνη την περίοδο αυξήθηκε η ενδοοικογενειακή βία και κυρίως έναντι των γυναικών. Όσον αφορά το mental health, δηλαδή την ψυχική υγεία, οπωσδήποτε όλοι επηρεαστήκανε, νομίζω όλοι επηρεαστήκαμε από αυτή την κατάσταση, άλλοι πολύ, άλλο λίγο. Οι υγειονομικοί σαφέστατα μέσα στα νοσοκομεία είχαν πάρα πολύ μεγάλη πίεση, οπότε ήταν λογικό να εμφανιστούν περισσότερα επεισόδια κατάθλιψης. Οπωσδήποτε οι ασθενείς που ήδη είχαν ψυχιατρικά νοσήματα, και οι νοσηλίες τους αυξήθηκαν, αλλά και η θνησιμότητά τους ήταν πολύ μεγαλύτερη σε αυτούς που νοσούσαν με COVID σε σχέση με τους ασθενείς που δεν είχαν ψυχιατρικό νόσημα. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν υπήρχε συνεννόηση, δεν υπήρχε προσωπικό το οποίο να μπορέσει εύκολα να τους ταΐσει, να τους περιποιηθεί δύσκολοι ασθενείς. Έτσι. Και το οπωσδήποτε αυξήθηκε πάρα πολύ και η πιθανότητα να νοσηλευθούν. Είχαμε πολύ περισσότερες νοσηλίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως, λόγω του ίδιου του νοσήματος. Σταματούσαν τις αγωγές τους. Η κατάσταση λοιπόν επιδεινώθηκε και σε αυτούς, όπως επίσης και στους θανάτους που είχαν να κάνουν με τη χρήση αλκοόλ, με τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για δηλητηριάσεις. Και επίσης σε αυτή την μελέτη φάνηκε ότι και τα παιδιά στα σχολεία είχαν πολύ περισσότερη αναπτυγμένη την αίσθηση λόγω μοναξιάς, λόγω μη επαφής με τους συνομήλικους, της αυτοκτονίας.
Το long COVID νομίζω θα μας το περιγράψει μετά ο κύριος Κανελόπουλος πάρα πολύ καλά. Είναι και αυτό όμως μια επίπτωση της πανδημίας. Επιπτώσεις στην οικονομία τις ξέρουμε όλοι. Κλείσανε επιχειρήσεις, απολυθήκανε άνθρωποι στην αρχή, μειωθήκανε εισοδήματα. Ο τουρισμός στην Ελλάδα εκείνη τη χρονιά θεωρώ ότι ήταν καταστροφική για πάρα πολλά νησιά, για πάρα πολλές περιοχές που στηρίζονται κατεξοχήν στον τουρισμό και ταυτόχρονα είχαμε και ένα παγκόσμιο χρηματιστηριακό κράχ από τα μεγαλύτερα που έχουμε στην τελευταία ανθρώπινη ιστορία. Όμως πάρα πολύ γρήγορα επανήλθε, ήταν δηλαδή από τα κράχ που πάρα πολύ γρήγορα ξαναγυρίσαν πίσω ήδη από τα τέλη Μαρτίου. Οι επιπτώσεις στην εκπαίδευση γνωρίζουμε όλοι το πώς απομονωθήκαν τα παιδιά, τι δυσκολίες είχαν οι εκπαιδευτικοί, έπρεπε όλοι να εκπαιδευτούν στην τηλεκπαίδευση, τα παιδιά το ίδιο, τα μικρά παιδιά στο σπίτι έπρεπε να έχουν το γονέα από πάνω. Δεν ήταν πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό, μέχρι να μπορέσει να ρολάρει και να περάσει. Ταυτόχρονα, το τι επιπτώσεις θα έχουν αυτά τα παιδιά που βιώσανε 2 χρόνια σχεδόν μέσα στα σπίτια, χωρίς πολλές επαφές, νομίζω ότι αυτό θα φανεί στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να πούμε για το τι επιπτώσεις θα έχουμε. Πάντως, το 89% των παιδιών σε όλο τον κόσμο, το Μάρτιο του 2020, ήταν χωρίς εκπαίδευση. Και φυσικά είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της το να ξαναπάνε τα παιδιά στο σχολείο. Δηλαδή, εκεί είχαμε να αντιμετωπίσουμε το πώς θα πάνε ξανά τα παιδιά στο σχολείο, πώς δεν θα μπορέσουν να μεταφέρουν αυτή την νόσο στα σπίτια τους, στους ηλικιωμένους, με τι μέτρα και πώς θα τελειωθούν τα μέτρα. Θεωρίες συνωμοσίας αναπτύχθηκαν πάρα πολλές. 5G, Bill Gates, ένα σωρό, το τι φταίει και το τι δεν φταίει. Θεωρίες συνωμοσίας πάντοτε αναπτύσσονται σε τέτοιες καταστάσεις όπου δεν γνωρίζεις ακριβώς. Η επιστήμη δεν μπόρεσε να βοηθήσει στην αρχή, γιατί και η ίδια η επιστήμη βάδιζε λίγο σε μη γνωστά ύδατα που λέμε, οπότε μέχρι να μπορέσει και η επιστήμη να έχει τεκμηριωμένες στην ουσία λύσεις και απόψεις πάνω στην πανδημία, όλες αυτές οι θεωρίες συνωμοσίας αναπτύχθηκαν πάρα πολύ. Και υπήρχαν βέβαια και άνθρωποι οι οποίοι τις ανέπτυξαν επί τούτου για πολιτικό, για οικονομικό όφελος και τις μετέφεραν στον κόσμο. Τεχνολογία. Η τεχνολογία οπωσδήποτε χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ μέσα στην πανδημία. Το ίδιο έγινε και με την ψηφιοποίηση γενικώς πάρα πολλών σε πάρα πολλούς τομείς, σε πάρα πολλές εργασίες. Αυτό λοιπόν ήταν και αυτό θα έλεγα ένα κερδισμένο στοίχημα που είχαμε να πετύχουμε από τις 501 περίπου ηλεκτρονικές υπηρεσίες που είχαμε την 21η Μαρτίου του 2020. Φτάσαμε μέσα σε 10 μήνες και ξεπεράσαμε τις 1000. Και τελικά έχουμε τέλος του COVID-19. 5 Μαΐου του 2023 σταματάει να ορίζεται ως πανδημία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει έρθει το τέλος. Όπως βλέπετε ότι από αυτό εδώ είναι της τελευταίας εβδομάδας, 5 Ιουνίου με 11 Ιουνίου του 2023, τα στατιστικά. Τι έχουμε από λίμωξη COVID. Έχουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται 29 διασωληνωμένοι και έχουμε και 37 θανάτους, με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Άρα λοιπόν ο COVID δεν έχει φύγει, ο COVID συνεχίζει να είναι εδώ. Συμπερασματικά λοιπόν η νόσος COVID-19 αποτελεί μια από τις πιο θανατηφόρες πανδημίες στην ιστορία, στην ανθρώπινη ιστορία. Οι επιπτώσεις είναι πολλές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Παρά τις αμφισβητήσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας, η επιστήμη τελικά απέδειξε την αξία της. Καλλιεργήθηκε η έννοια της ατομικής ευθύνης. Ο ασθενής έπρεπε μόνος του να αντιμετωπίσει πολλά πράγματα και ο πολίτης να επιλέξει τι θα κάνει, αν θα εμβολιαστεί, αν θα κρατήσει τα μέτρα αποστασιοποίησης. Και επίσημα η πανδημία έχει λήξει. Ο ιός όμως είναι ακόμη εδώ. Ευχαριστώ.